Κύριε Γεωργαλή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Θα αναφερθούμε σε ένα σπουδαίο θέμα, σε ένα σημαντικό θέμα που έχει ως επίκεντρο μια πολύ σημαντική, μια σπουδαία δωρεά από έναν συλλέκτη που δώρησε στον Δήμο Ρεθύμνης χιλιάδες ασπόνδυλα θαλάσσια πολυθώματα, σωστά? Ναι, πράγματι, είναι μια πολύ σημαντική προσφορά. Ο κύριος Πασχάλης Οζησίου ζει στην κολονία της Γερμανίας, κατάγεται από την Ξάνθη, αλλά είναι λάτρης του Ρεθύμνου. Ένας άνθρωπος που επισκέπτεται από το 1989, αν δεν κάνω λάθος, την Κρήτη. Αγαπά το Ρεθύμνο, αγαπά την Κρήτη. Και από την προσωπική του ιδιωτική συλλογή δόρισε χιλιάδες ασπόνδυλα. Χιλιάδες θαλάσσια πολυθώματα. Σωστά. Τα οποία είναι πολύ μεγάλης αξίας. Ο κύριος Ζησίου θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους συλλέχτες απολιθωμάτων, θαλάσσιων απολιθωμάτων της Ευρώπης, να ξέρετε. Έχει ιδρύσει και ένα μουσείο απολιθωμάτων στη γενέτειρά του Ξάνθη, αλλά η πλειοψηφία των απολιθωμάτων ήρθε εδώ στο Ρέθυμνο και έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε στον Δήμο Ρεθύμνης αυτή τη στιγμή αυτή την καταπληκτική συλλογή που πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Βέβαια, καθοριστικό ρόλο σε αυτό, το ότι να έρθει η συλλογή στο Ρέθυμνο, έπαιξε ο κύριος Σιμιτζής ο Βασίλης, ο οποίος είναι άμεστος επιμελητής του Μουσείου Γουλανδρή, γιατί ξέρετε, εδώ στο Ρέθυμνο έχουμε ένα παράρτημα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, με απολιθώματα σημαντικά, αλλά και πετρώματα 300 εκατομμυρίων ετών, ξεκινά από 300 εκατομμύρια χρόνια. Είναι μια πολύ σημαντική συλλογή και πρέπει λοιπόν να την αξιοποιήσουμε, συνεργαζόμενοι λοιπόν με το Παλαιοντολογικό Μουσείο Γουλανδρή, αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο και η εμπιστοσύνη που έδειξε στο Δήμαρχό μας, γιατί θεωρεί ότι θα την αξιοποιήσουμε καλύτερα. Βέβαια, εμείς έχουμε την πρόθεση να συνεργαστούμε και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ηρακλείου, ναι, το Κρήτης, το οποίο είναι βέβαια ένα καταπληκτικό, από τα καλύτερα μουσεία νομίζω της Ευρώπης. Και βέβαια το πρωτόκολλο παραλαβής αντιδήμαρχη έχει υπογραφεί ήδη, σωστά, η διαδικασία αυτή έχει τρέξει. Ναι, ήδη αυτά τα πολυθώματα βρίσκονται σε μια αίθουσα στο τέος Δημαρχείου Νικηφόρου Φωκά. Είναι ένα καταπληκτικό κτίριο. Εκεί έχει παραχωρηθεί αυτός ο χώρος για να στεγαστεί η σχολή ξεναγών που για πρώτη φορά φέτος λειτουργεί στην Κρήτη. Βέβαια, τα μαθήματα τώρα γίνονται διαδικτυακά, αλλά από του χρόνου θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα λειτουργείς και διαζώσεις. Και νομίζω ότι εκεί πέρα θα απλώσουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτής της συλλογής απολιθωμάτων, γιατί ξέρετε, στη σχολή ξαναγών το βασικό μάθημα είναι γεωλογία, παλαιοντολογία, εκτός από ιστορία. Επομένως, μέσα από τη σχολή ξαναγών, αλλά και με τη βοήθεια του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, αλλά και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, νομίζω ότι θα αναδείξουμε τη συλλογή και θα εκπαιδευτούν πάρα πολύ και οι φοιτητές της Σχολής Ξαναγών, αλλά και φοιτητές άλλων τμήματων της Κρήτης και φυσικά και σχολεία από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Και βέβαια ξεκινά μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με την ευρύτερη αξιοποίηση της συγκεκριμένης δωρεάς. Δηλαδή ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ρεθύμνης, τι προβλέπει, ευρύτερα τι προβλέπει? Κοιτάξτε, ήδη συνεργαζόμαστε με τον κύριο Σιμιτζή τον Βασίλη και με το Μουσείο Γουλανδρή. Προσπαθούν να ανακαινήσουν κάποιους χώρους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Μουσείο που είναι κλειστοί και να μπορέσουμε το μεγαλύτερο όγκο της συλλογής αυτής να το μεταφέρουμε εκείνη η φυσική του θέση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή στο Ρέθυμνο. Και ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, ξαναλέω και πάλι, θα αφήσουμε στη Σχολή Ξαναγών, που φυσικά και μέσα από αυτή τη σχολή θα προβάλλεται αυτή η συλλογή. Μάλιστα. Νομίζω ότι η φυσική της θέση της συλλογής είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, που θα βοηθήσει και ο Δήμος να φτιαχτούν κάποιες επιπλέον αίθουσες για να στεγαστεί αυτή η καταπληκτική συλλογή. Και βέβαια μια πολύ σημαντική παράμετρος είναι ότι οι δωρές υπάρχουν και θα υπάρχουν και στο μέλλον. Όχι μόνο στο Δήμο Ρεθύμνου, γενικά στους Δήμους της Κρήτης. Το θέμα είναι να δείχνουν και οι δημοτικές αρχές
τα απαραίτητα αντανακλαστικά προκειμένου να υποδέχονται αυτές τις συλλογές και δωρεές και να τις αξιοποιούν βέβαια. Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κάνουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες στο Ρέθυμνο. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Και για όλες τις συλλογές, όχι μόνο και αυτή, πάντως αυτή είναι η σημαντικότερη συλλογή που έχει έρθει στο Ρέθυμνο. Και θέλω βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Ζησίου, αλλά και τον κύριο Σιμιζή και τον Δήμαρχο που κανόνισαν και ήρθε αυτή Μάλιστα. η συλλογή στο Ρέθυμνο. Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.